Δεν θα σε ρωτήσω σαν σκηνοθέτηδα, ποιες δυσκολίες αντιμετώπισες στο να ανεβάσεις το έργο, γιατί πρόκειται περί σουρεαλιστικής σάτυρας και φαντάζομαι ότι θα έχει κάποιες δυσκολίες ως προς το να μην φανεί υπερβολικό ή γέλιο. Αυτό που, εντάξει, εμένα με εγωίτευσε είναι ακριβώς αυτό, το ότι ήταν μια σουρεαλιστική σάτυρα. Και βέβαια, εντάξει, όταν σκηνοθετείς κάτι, ποτέ δεν είσαι έτοιμος από την αρχή. Πάντα μέσα στις πρόβες δημιουργούνται δυνάμεις από τους ηθοποιούς, από την ανάλυση του έργου. Και όλο αυτό έχει και τη γοητεία του. Δηλαδή, είναι το ωραίο ταξίδι που κάνεις σκηνοθετώντας. Δεν είσαι ποτέ, δεν είναι προκατασκευασμένο ποτέ τίποτα. Είναι όλα εν τη γενέση. Το έργο όμως ήταν αυτό που με είχε γοητεύσει και με έβαλε σε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Θεωρώ ότι ήταν μια δύσκολη αλλά πολύ γοητευτική διεργασία. Εσένα πέρα από το, το πόσο σου άρεσε το έργο ως έργο, ποιο σχετισμό βλέπεις με την σημερινή ελληνική κοινωνία? Ο λόγος που πραγματικά μου άρεσε το έργο είναι γιατί κατάφερε η Μαρία Τρανού να γράψει ένα έργο σύγχρονο, δηλαδή που μας αγγίζει εδώ και τώρα, με έναν τόσο ποιητικό λόγο και να μιλάει για αυτά που μας συμβαίνουν, που είναι τραγικά, με έναν πολύ σατυρικό λόγο. Είναι πραγματικά κάτι που σε εγωιτεύει, γιατί δεν είναι εύκολο να μιλάς για την ιστορία σου την ώρα που σου συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, θεωρώ. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και το στοίχημα της Μαρίας και το δικό μου, το να προσπαθήσουμε να τα πούμε, να πούμε αυτή την ιστορία που μας συμβαίνει με έναν τόσο όμορφο τρόπο. Θέλω να μας πεις λίγο πότε, ποιοι είναι οι συντελεστές της παράστασης. Με τον Θοδωρή τον Οικονόμου κάναμε τη μουσική, με την Σεσίλ τη Μικρούτσικου κάναμε την κίνηση, με τον Περικλή του Μαθιέλη τους φωτισμούς και με την Άρτεμις στη Φλέσσα τα σκηνικά και τα κοστούμια. Πότε παίζετε, ποιες μέρες παίζετε η παράσταση και μέχρι πότε? Παίζετε κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 9 και 4 και την Κυριακή 7 η ώρα. Κάτι που θα ήθελα επίσης να πω είναι ότι για τους... Στο θέατρο του Νέου Κόσμου. Στο θέατρο του Νέου Κόσμου. Κάτι που δεν θέλεις επίσης να πεις? Κάτι που θα ήθελα να πω είναι ότι για τους ακροατές του LEFT θα κάνουμε μια ειδική τιμή για τις ημέρες Τετάρτης και Πέμπτης. Και πώς θα το μάθουν αυτό, πώς θα έρθει, πώς... Θα πρέπει να μας ενημερώνουν, δηλαδή ότι... Με ένα τηλέφωνο. Με ένα τηλέφωνο, ναι.